Η Εύη θα μας βάλει στο κλίμα μιας ξεχωριστής σύνδεσης. Σωστά, Εύη? Σωστά, καθώς θα φιλοξενήσουμε τον Αντώνη Σικάρη. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ορειβάτες. Επιστρέφει με ένα νέο εγχείρημα, καθώς στις 24 Μαρτίου θα αναχωρήσει για τα Ιμαλάια και θα προσπαθήσει να ανέβει το λεγόμενο στέμα των Ιμαλαίων. Πόσα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Πάει να πετύχει το ακατόρθωτο, σωστά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το όνειρο του Αντώνη είναι να ανέβει 14 κορυφές πάνω από τα 8.000 μέτρα και σε περίπτωση που καταφέρει κάτι τέτοιο και του στέλνουμε και όλη τη θετική μας ενέργεια, θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θα τη σκαρφαλώσει σε ηλικία πάνω από 55 ετών. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να τον υποδεχτούμε. Βέβαια. Κύριος Αντώνης Σικάρης, ορειβάτης, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ένα νέο εγχείρημα, μία νέα πρόκληση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το 14x8 είναι ένα όνειρο πολλών χρόνων που το προσπαθώ. Έχω κάνει σε 10 κορφές πάνω από 8.000 μέτρα απόπειρες για να φτάσω στην κορφή. Έχω καταφέρει να ανέβω τις 5, μένουν άλλες 9. Είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο, αρκεί να αναφέρουμε ότι από το 1950 που ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια από ορειβάτες για να φτάσουν στις κορφές, τις μυθικές αυτές τις κορφές όπως λέγεται, μέχρι σήμερα που έχουν περάσει τουλάχιστον 72 χρόνια, μόνο 42 άντρες και 2 γυναίκες. Όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, κανείς δεν το έχει καταφέρει πάνω από 50 ετών να κάνει δηλαδή και τις 14 κορφές. Εγώ φιλοδοξώ να είμαι ο πρώτος Έλληνας ασφαλώς και να είμαι και ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που θα πετύχει κάτι τέτοιο. Ξεκινώ τώρα άμεσα στις 24 Μαρτίου και πάλι για 11η φορά σε κορφή 8.000 μέτρων με αυτή του Νταουλαγκύρη 8.167 και αφού ολοκληρωθεί γύρω στα μέσα Μαΐου θα προσπαθήσω μια δεύτερη που είναι επίσης στο Νεπάλ, το Μακαλού, που είναι 8.485 μέτρα. Το ταξίδι μου δεν θα ολοκληρωθεί εκεί, θα συνεχιστεί αμέσως μετά και στο Πακιστάν με άλλες δύο κορφές, τη φημισμένη K2 8611, που ήμουν και το χειμώνα πέρσι στην κορφή αυτή προσπαθώντας, και τον Broad Peak μετά, και θα συνεχίσω πάλι μόλις ολοκληρώσω τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, μόλις επιστρέψω πίσω τα τέλη Αυγούστου από το Πακιστάν, στην Κίνα για άλλες δύο κορφές. Φέτος δηλαδή υπάρχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα με προσπάθειες σε 6 κορφές πάνω από τα 8.000 μέτρα. Κύριε Σικάρη, είναι πολύ σημαντικό και αυτό που αναφέρετε στα social media που διατηρείτε και ενημερώνετε βεβαίως τον κόσμο για τις προσπάθειές σας, ότι πώς είναι δυνατόν να αναφέρετε να πετύχω κάτι που κανείς άνθρωπος δεν έχει καταφέρει σε αυτή την ηλικία και γράφετε ότι απλά δεν διαφέρετε σε κάτι από εμάς. Έχετε αφοσιωθεί όμως στο στόχο και το σκοπό σας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι εγώ από το πρωί που ξυπνώ μέχρι την άλλη μέρα που θα ξαναξυπνήσω, πραγματικά 24 ώρες και στον ύπνο μου ακόμα, αλλά και στα διαλύματα του ύπνου μου, το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι αυτό. Και προσπαθώ με κάθε τρόπο να το πετύχω. Ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ καλά και το έχω διαπιστώσει και σε όλους τους τομείς της ζωής μου, ότι η αφοσίωση πρέπει να προέλθει φυσικά η αγάπη για κάτι, αλλά όταν αγαπάς κάτι και αφοσιωθείς σε αυτό, η αφοσίωση θα σου φέρει τις λύσεις. Ακόμα και τις δεξιότητες τις τέλειες να μην έχεις, ακόμα και την ικανότητα την τέλεια να μην έχεις, εάν αφοσιωθείς και αυτά θα αποκτήσεις, αλλά και η ίδια η ζωή θα σου φέρει τις λύσεις από μόνη της. Είναι, αν θέλετε, όπως λέω εγώ, η ζωή είναι άδικη σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά εκεί είναι δίκαιη και φέρνει πίσω το δώρο της επιτυχίας από αυτή την ίδια μας αφοσίωση στο όνειρό μας. Πώς ξεκίνησε αυτή η επαφή σας με τις κορυφές του κόσμου? Η αφορμή ποια ήταν και σε ποια ηλικία? Σωστά, ήμουν μόλις 27 ετών πριν από 32 χρόνια, όταν πρώτο πήγα για πρώτη φορά στην Πάρνηθα, εδώ την γειτονική, στην Αττική, και πραγματικά ερωτεύτηκα το βουνό και από εκεί ξεκίνησα να πηγαίνω όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μέχρι σήμερα έχω κάνει 66 ορειβατικές αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, προσπαθώντας κάθε φορά να φτάσω σε μια κορφή του κόσμου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια πράξη δημιουργίας, και όταν, όπως πολύ καλά ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, ό,τι και αν δημιουργήσουμε, γεμόμαστε μια μεγάλη χαρά, ικανοποίηση και βεβαίως τεράστια αυτοποίθηση για την ίδια μας τη ζωή. Η πιο δύσκολη στιγμή μέχρι και σήμερα. Η πιο δύσκολη στιγμή. Ναι.
Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν πέρσι το χειμώνα όπου ήμασταν 22 διεθνείς ορειβάτες από πολλά μέρη του κόσμου, προσπαθώντας ο K2 χειμώνα που δεν είχε ανέβει ποτέ κανείς άνθρωπος εκεί. Και 5 από εμάς τους 22 δυστυχώς σκοτώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό αυτό, όπως και άλλες φορές έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι, το ξέρουμε, το υπολογίζουμε και προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Έχασαν τη ζωή τους από, στο πλαίσιο δυστυχήματος. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, είχαν πτώσεις δηλαδή στη διάρκεια του σκαρφαλώματος, γιατί είναι πολύ δύσκολο το K2. Οι άλλοι τρεις προσπάθησαν από τα 7.450 που έφτασα και εγώ τότε, την 4η Φεβρουαρίου του 2021, να προσπαθήσουν για την κορφή, όμως είχε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, γύρω στο 65 υπό το 0, έπεσε και άλλο θερμοκρασία, άγγιξε ακραίες θερμοκρασίες και δυστυχώς αυτοί οι τρεις οι οποίοι προσπάθησαν για την κορφή, από την τελευταία κατασκήνωση προς την κορφή, δεν γύρισαν ποτέ. Πάγωσαν και βρέθηκαν μόλις τώρα το προηγούμενο καλοκαίρι, παγωμένοι αναλύωτοι πάνω στο βουνό περίπου τα 8.000 μέτρα. Μάλιστα. Ήταν και εγώ να συνεχίσω αυτή τη διαδρομή. Εγώ είχα πάθει τότε κρυοπαγήματα. Είχαμε φτάσει 8 άτομα εκεί, στο ΚΑΠ3, από τους 22. Είχαν ήδη πεθάνει δύο όμως από τα ατυχήματα που σας είπα κατά την πτώση. Και οι τρεις ξεκίνησαν. Εγώ, επειδή είχα πάθει κρυοπαγήματα, δεν προχώρησα. Και όπως και οι άλλοι που δεν συνεχίσαμε, επιβιώσαμε. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική αυτή τη στιγμή και δεν ξεχάσω ποτέ. Ένας ορειβάτης ο οποίος φτάνει σε τόσο αντίξωες συνθήκες, κοντά στο στόχο του, τι σκέφτεται όλες αυτές τις μέρες που βρίσκεται στην προσπάθεια αυτή? Ναι, κοιτάξτε, το να βρίσκεσαι εκεί πάνω πράγματι είναι κάτι πολύ εξαιρετικά δύσκολο και ο άνθρωπος είναι πρικισμένος και από το ένστικτο του φόβου αλλά και την ανάγκη της επιβίωσης σε μια ασφαλή περιοχή όπως είναι εδώ που ζούμε. Συνεπώς δέχεται πολλά μηνύματα από τον εγκέφαλό του να επιστρέψει πίσω στην ασφάλεια της κανονικής ζωής. Εκεί πάλι έχει να κάνει με την αφοσίωση και τη θέληση, αυτό που λέμε ψυχικό σθένος. Να ξεπεράσει πρώτα απ' όλα τον ίδιο στον εαυτό, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να νικήσει το άλλο μισό που σου λέει γύρνα πίσω, να παραμείνει εκεί. Οπότε οι σκέψεις σου είναι αυτές. Πώς θα παραμένεις εκεί στο στόχο σου, με ασφάλεια πρώτα απ' όλα βεβαίως, γιατί πρέπει να υπολογίσεις τα ρίσκα και να φτάσεις στην κορφή. Αυτή πάλι με την ίδια σου την ύπαρξη είναι ένα μεγαλείο που το ζεις κάθε φορά που βρίσκεσαι κοντά στην κορφή. Κύριε Σικάρη, με το καλό να τα ξαναπούμε εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Καλή επιτυχία, μας κάνετε υπερήφανους και στέλνετε και πολλά μηνύματα μέσα από τις επιτυχίες σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε κι εσείς καλά. Χαιρετισμούς σε όλους. Συνόμορφη Κρήτη και σε όλους τους Κρήτες. Σας ευχαριστούμε πολύ.